Στην Κύπρο έφτασε πριν από λίγες ώρες συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη και προσωπική ασφάλεια ο δισεκατομμυριούχος Σουλτάνος του Ομάν Καμπούς Μπιν Σάιντ. Ο εκλεκτός τουρίστας έφτασε στο νησί με το ιδιωτικό του τζετ. Ο Σουλτάνος αδιαμένει σε γνωστό ξενοδοχείο της Λεμεσού, το οποίο είχε κλείσει πριν από 3 μήνες κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο νησί. Ήδη φημολογείται ότι από τις 5 του μήνα έχει φτάσει στο νησί η πρώτη αποστολή του προσωπικού του Σουλτάνου, η οποία αποτελείται από δεκάδες υπηρέτες, μάγειρες, καθαριστές, σύμβουλους και δικηγόρους. Οι απαιτήσεις του εκλεκτού επισκέπτη υψηλές. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση της προεδρικής σουίτας, ενώ έχει κατασκευάσει ειδικό ανσασέρ με τηλεχειρισμό για να φτάνει ο Σουλτάνος απευθείας στο δωμάτιό του. Για τις ανάγκες του Σουλτάνου έχει παραχωρηθεί στους μάγειρες η μια κουζίνα του ξενοδοχείου, ενώ όπως διαδίδεται είναι προσωπική του απέτηση να σερβίρεται μόνο από άνδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, για λόγους ασφαλείας θα επιβάλλεται ακόμη και σωματικός έλεγχος στο προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εξυπηρετεί τον Σουλτάνο και τη συνοδεία του, η οποία αποτελείται συνολικά από 200 περίπου άτομα. Η άφιξη του Σουλτάνου στην Κύπρο για δεύτερη φορά φουντώνει ακόμη περισσότερο τη φημολογία ότι πρόκειται για επίσκεψη η οποία σχετίζεται με επενδύσεις στο νησί. Αν και ο ίδιος ο Σουλτάνος ζήτησε να μην έχει επαφή με οποιονδήποτε επιχειρηματική κύκλη, ανέφεραν στο Σίγμα ότι έχει ζητηθεί επίσημη συνάντηση, αίτημα το οποίο αναμένεται να γίνει αποδεκτό. Ο Σουλτάνος, γνωστός για το ανοιχτό του χέρι κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο νησί, δεν άφησε κανένα παραπονεμένο. Μοίρασε σε προσωπικό, διευθυντές και άλλους εργαζόμενους του ξενοδοχείου μερικές χιλιάδες ευρώ.